να ακούσετε όλοι, πέρα από όλα όσα συζητάμε, έναν άνθρωπο που ξέρει όσο ελάχιστη όλο αυτό το γεωλογικό και σεισμολογικό παζλ. Είναι δόκτωρ σεισμολογίας, είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος προσφάτως είναι και μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου, το λέω με χαρά αυτό, του δικού μας Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που έχει έδρα το Ηράκλειο. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, ούτε γιατί συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας άνθρωπος που εκτός από το αμυγός επιστημονικό, σας θυμίζω, στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου είχε πει μια σοφή κουβέντα προς τους κατοίκους και τους φορείς εκεί της περιοχής. Πάρτε και διεκδικήστε τώρα. Όσο θα φεύγει ο καιρός, όλοι αυτοί που σπεύσαν δεν θα σας βλέπουν παρά μόνο με το κιάλι, όπερ και γένετο. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Έτσι είναι με το ΕΛΜΕΠΑ, ένα νέο πανεπιστήμιο, ταχαίως εξελισσόμενο και με ταχαίως αναγνωρισμένη την διεθνή του παρουσία. Είναι το Συμβούλιο Διοίκησης, όχι με το νέο νόμο, είναι Συμβούλιο Διοίκησης. Εντάξει, εγώ το είπα, το είπα πιο απλοϊκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή είναι νομίζω και για το Πανεπιστήμιο να έχει τον επιστημονικό συνεργάτη της UNESCO και τον τέος Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όμως κύριε Παπαδόπουλε, πολύ γρήγορα σας ρωτώ, έχετε δύο μεγάλα σεισμικά γεγονότα στην ίδια περιοχή, στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας, που έχει πλήξει τις νότιο-ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας και τις βόρειο-βόρειο-ανατολικές και βορειοδυτικές επαρχίες της Συρίας. Δοκιμάζονται οι λαοί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αλήθεια και άκουσα και το σχόλιο. Βεβαίως έχει και η Συρία. Βεβαίως έχει και η Συρία ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Και μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια είχα πάρει μία μελέτη, η οποία επρόκειτο να δημοσιευτεί σε ένα διεθνές περιοδικό και μου τη στείλα να την κρίνω, γιατί έτσι γίνεται. Πρώτα κρίνονται. Και έφυγε ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Ότι εκεί ακριβώς τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας είναι συγκεντρωμένοι ήδη από 3-4 χρόνια πριν, ήταν πάρα πολύ μεγάλοι πληθυσμοί οι οποίοι υποφέρουν έτσι κι αλλιώς. Πολύ περισσότερο υποφέρουν λοιπόν τώρα που έγινε ο σεισμός. Νομίζω ότι τα σχόλια που άκουσα προηγουμένως από ακροατές σας είναι απολύτως δίκαια. Έρχομαι τώρα στο θέμα αυτό, καθ' αυτό των σεισμών. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ζήσαμε ιστορικές στιγμές με σεισμούς οι οποίοι δεν είναι πρωτοφανή ως προς το μέγεθος, το παγκόσμιο κλίμακα, είναι σπάνιοι όμως. Και ιδιαίτερα σπάνιοι στην Ανατολική Μεσόγειο, στη γειτονιά μας δηλαδή. Είναι σεισμοί οι οποίοι επέφεραν μια τεράστια καταστροφή. Ήδη βλέπω ότι υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 8.000 θύματα. Τους έχουν ξεπεράσει ήδη, κύριε Παπαδόπουλε, ένα μισάωρο ανεβαίνει δυστυχώς ο αριθμός. Ναι, φοβάμαι ότι θα πλησιάσουν αυτό που έγινε στη Βόρεια Τουρκία το 1999, που ο επίσημος αριθμός θυμάτων έφτασε στις 18.000, ο ανεπίσημος 40.000. Και λέω ανεπίσημος γιατί είναι αδύνατον να καταμετρηθούν στην πραγματικότητα όλα τα θύματα. Είναι αδύνατο, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μου κάτι, το ότι έχεις έναν σεισμό 7,8, δεν θα κολλήσω στο 0,1 τώρα, παρότι για τους σεισμολόγους έχει αξία, και ένα σεισμό 7,6, οι οποίοι είναι στο ίδιο ρήγμα, στη διαφορετική όμως φορά τους, κατεύθυνση. Είναι σύνηθες φαινόμενο? Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό είπα, είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο, όχι όμως πρωτοφανές. Θέλετε να έρθουμε στα ελληνικά χρονικά. Mm-hmm. 1953, 9 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, γίνεται ένας σεισμός μεγέθους 6,5, που μεταξύ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στα Ιόνια. Δύο μέρες μετά, 6,8. Μία μέρα μετά, στις 12 Αυγούστου φτάνουμε πλέον, 7,2. Και προκύπτει μια εθνική τραγωδία με σχεδόν 500 θύματα. Σωστά. 500 θύματα, όταν εκείνη την εποχή, εκείνα τα τρία νησιά, η Ιδάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, που εξολοθρέστηκαν από εκείνους τους σεισμούς, είχαν αθρηστικά 6-7.000 κατοίκους. Εκ των οποίων 500 πέθαναν. Εθνική τραγωδία. Πράγματι συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι σπάνια. Όμως συμβαίνουν.
Κύριε Παπαδόπουλε, τα ερωτήματα, γιατί τρέχει, η κατάσταση είναι σε εξέλιξη, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό λοιπόν πια δεν αποκλεί μετασεισμούς στις περιοχές και 7, 7,1, 7,2 σε ήδη καταπονημένες όμως περιοχές. Ασφαλώς, και το 6,5. Και το 6,5, και σωστά. Το 7. Έχετε δίκιο. Και το 7. Και το 7 μπορούν να προκαλέσουν επίσης περαιτέρω βλάβες, περαιτέρω καταρρεύσεις κτιρίων, διότι αυτά τα κτίρια που αντιστάθηκαν και έμειναν όρθια είναι ήδη καταπονημένα. Μπορεί να έχουν βλάβες, μπορεί να είναι βλάβες μη εμφανείς, να έχει αποσταθεροποιηθεί η στατική τους επάρκεια, να μην είναι αυτή η οποία πρέπει. Και αυτό αποτελεί ένα νέο σημείο επικινδυνότητας, μια καινούρια πηγή επικινδυνότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή, και ισχύει πάντοτε αυτό και για τους δικούς μας σεισμούς και για σεισμούς οπουδήποτε στον κόσμο. Είναι ένα λοιπόν σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ, όσο είναι δυνατόν να προσεχθεί στις τρομερά δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και λέω, το λέω, παρόλο που δεν είμαι εκεί, το έχω ζήσει όμως. Το 1992, μεγάλος σεισμός στα βάθη της Ανατολίας έγινε, ολόθρευσε πάνω από 550 ανθρώπους. Ήτανε τότε, το 1992, το Μάρτιο, η πρώτη ελληνική αποστολή που πήγε στην Τουρκία. Η πρώτη, αν θέλετε, πράξη, το πρώτο κεφάλαιο, σεισμή και διπλωματία μεταξύ των δύο χωρών. Τότε νεότατος σεισμολόγος εθελοντικά πήγα μαζί με την ομάδα αυτή σε εξαιρετικά συνθήκες, σε οροπέδιο ύψους 1500 μέτρων, εκεί που πηγάζει ο Εφράτης, με μείον 15 βαθμούς Κελσίου το βράδυ, 0 την ημέρα, με την ΕΜΑΚ έγιναν διασωστικές επιχειρήσεις. Η κατάσταση όμως δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό μου. Κατάσταση που επικρατούσε. Τραγικές σκηνές. Τραγικές σκηνές όπως αυτές που ζει και τώρα και η Τουρκία και η Συρία. Κύριε Παπαδόπουλε, ήταν αναμενόμενο ή ήταν ευνηδιαστικό για την επιστημονική κοινότητα? Σας διαβάζω εδώ, ο φίλος ο Νίκος λέει, πριν ένα χρόνο διάβαζα πως με βάση παρατηρήσεις που έχουν γίνει με δορυφόρους που υπολογίζουν τους ρυθμούς μετατόπισης των τεκτονικών πλακών, διαπιστώνονταν αύξηση της ταχύτητας μετατόπισης της αφρικανικής πλάκας προς τη Μεσόγειο. Ισχύει κάτι τέτοιο, και αν ναι, έχει αυτό κάποια σχέση με τον πρόσφατο σεισμό ή με τα κίνηση άλλων τεκτονικών πλακών? Θέλει να μας πει δηλαδή, μπορούσαν να το δουν οι επιστήμονες? Στενό χρονικό ορίζοντα, όχι, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη έννοια. Με τη γενικότερη ομοθένεια, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το ρήγμα, γνωρίζοντας τις ιδιότητές του, γνωρίζοντας το υψηλό δυναμικό για σεισμούς που έχει, γιατί και στο παρελθόν έγιναν μεγάλοι σεισμοί εκεί. Με τη γενική έννοια λοιπόν, ξέραμε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν μεγάλοι σεισμοί αυτής της τάξης μεγέθους στη συγκεκριμένη περιοχή, και ξέραμε βεβαίως και την τροτότητα η οποία υπάρχει. Πόσο ευάλωτες δηλαδή είναι οι πόλεις εκεί, διότι είναι χτισμένες σχεδόν επάνω στο ρήγμα, συνήθως με κακής ποιότητας κατασκευές, οι οποίες και αυτές τώρα συνέτειναν στην μεγάλη έκταση της καταστροφής. Δεν είναι όμως ο μόνος παράγοντας, είναι βεβαίως και τα γεωφυσικά φαινόμενα μεγάλα. Πρέπει να σας πω κάτι που δεν έχει πολύ συζητηθεί, ότι ο σεισμός, ο 7,8, προκάλεσε επιτάχυνση του εδάφους που ξεπέρασε κατά πολύ το 1G. Το G είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Στην Ελλάδα, που έχουμε πολλούς και ισχυρούς σεισμούς, και 6 και 6,5 και 7, ποτέ δεν έχουμε μετρήσει υπέρβαση του 1G. Ποτέ. Εδώ στο Αρκαλοχώρι, θυμάμαι που είπατε, έφτασε οριακά, πήγε να πλησιάσει. Οριακά, ναι. Οριακά, δεν το ξέρω. Εδώ έχει υπέρβαση, δηλαδή μπορεί να έφτασε στα 2G κοντά. Υπέρβαση, και προσέγγισαν ακόμα και τα 2G, τρομερές επιταχύνσεις. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι επιταχύνσεις του εδάφους, για να καταλάβει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη είναι η καταπώνηση, άρα η ταλάντωση την οποία υφίσταται ένα κτίριο, και άρα τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να καταρρεύσει. Έχουμε λοιπόν μεγάλα γεωφυσικά φαινόμενα, τα οποία σε συνδυασμό με την τροτότητα των κατασκευών, οι οποίες σε γενική εικόνα είναι χειρότερες από τις δικές μας, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ως γενική εικόνα το λέω τώρα, από αυτές, και είχαμε το τραγικό αποτέλεσμα που βλέπουμε μαζί με την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Είναι περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθησαν σε αυτήν την τρομερή σεισμική δόνηση. Άρα καταλαβαίνει κάποιος πως η
η συνέργεια γεωφυσικών παραγόντων και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων μας έδωσαν το αποτέλεσμα αυτό. Και αν θέλετε να πω και κάτι που δεν έχει, νομίζω, πολύ υποθεί, δεν έχει πολύ φυγή, γιατί είναι κακής ποιότητας οι κατασκευές, λένε κάποιοι, δεν υπάρχουν αντισεισμικοί κατανομισμοί. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Υπάρχουν και παραρχικά υπάρχουν, ιδίως μετά το 1999, τον φοβερό σεισμό στο βόρειο τμήμα της Τουρκίας, μεγέθους 7,5, η Τουρκία έκανε τρομερά βήματα στην αντισεισμική προστασία και σε ορισμένα μας ξεπέρασε. Υπάρχει όμως το θέμα που λέγεται διαφθορά. Το κέρδος, το εύκολο. Τηρούνται οι κανονισμοί, τηρούνται οι ποιότητες των υλικών, τηρούνται όλες οι κατασκευαστικές ρήτρες. Ασφαλώς όχι, σε μεγάλο. Εδώ έρχεται λοιπόν αυτό που λέγεται διαφθορά. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει φυγεί σε επιστημονικές εργασίες, στην αδέλφων μου, την Αμερική και από άλλες χώρες, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει ότι σε χώρες του τρίτου κόσμου, κατά κύριο λόγο, υπάρχει εντονότατο αυτό το φαινόμενο που ανεβάζει κατακόρυφα την τροτότητα, το πόσο ευάλωτη δηλαδή και εκτεθειμένη είναι οι πληθυσμοί απέναντι στους σεισμούς. Είναι και πολιτικό θέμα στην Τουρκία. Όταν είχαμε τους σεισμούς το 99, η άνοδος του Ερντογάν οφείλονταν στην καταγγελία των τριών φίλων του Ετσεβίτ. Τώρα η Ενωμένη Αντιπολίτευση, καιρό πριν το σεισμό, φώναζε για τους 5 κολλητούς, το λέω ακριβώς όπως το έλεγαν, εργολάβους μεγαλοκατασκευαστές του Ερντογάν που με μίζα και διαφθορά χτίζουν τραπουλόχαρτα. Αυτοί τα λέγανε οι ίδιοι, δεν είναι? Λοιπόν, είναι γνωστά τα φαινόμενα. Θα ήθελα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω, γιατί έχω πάρα πολλές. Κύριε Παπαδόπουλε, τρεις ερωτήσεις πολύ σύντομα. Μπορεί ο νότιος κλάδος του ρήγματος, να επηρεάζοντας, που έχει απόλυξη στη Μεσόγειο, να επηρεάσει περιοχές όπως η Κύπρος ή η Ρόδος? Οι κοντινές περιοχές της Τουρκίας, της Συρίας και της Κύπρου, αυτές είναι οι κοντινότερες περιοχές, ενδεχομένως ναι, να υποστούν μια γεωδυναμική επίδραση, χωρίς να είναι βέβαιο. Όσο απομακρυνόμαστε, ερχόμαστε προς την Ελλάδα, ναι, Ρόδος, Κρήτη, κεντρική Ελλάδα κλπ., μειώνονται οι πιθανότητες, γιατί μεγαλώνει και η απόσταση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητες για τα θέματα αυτά, γιατί είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και οι αβεβαιότητες που υπησέρχονται είναι πάρα πολλές. Ο βόρειος κλάδος που έχει απόλυξη στο Μαρμαρά ή είναι μεγάλη απόσταση? Το ίδιο και αυτό. Είναι μέσα στο κάδρο αυτής της πιθανής γεωδυναμικής επίδρασης. Θα μπορούσε, βεβαίως, θα μπορούσε. Η απόσταση του Ακουγιού είναι 300 χιλιόμετρα περίπου. Λέει όμως κάτι με δεδομένο ότι υπάρχει άλλο ρήγμα εκεί? Μπορεί να το δραστηριοποιήσει, να το πω έτσι? Για το πυρηνικό εργοστάσιο, λέτε, στο Ακουγιού. Δεν θα απέκλεια να... είναι πολύπλοκο, όπως σας είπα, τα φαινόμενα, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει σεισμικότητα εκεί. Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως υπάρχει σεισμικότητα στην περιοχή του και του Ακουγιού. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να τονίσω ότι εάν αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο πυρηνικό εργοστάσιο κατασκευαστικά τηρηθούν οι αυστηρότατοι κανονισμοί, τους οποίους εδώ και χρόνια έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που λειτουργεί στα πλαίσια του ΟΗΕ, μετά από πολύ χρόνες έρευνες. Οι αυστηρότατοι κανονισμοί, εάν τηρηθούν, τότε ελαχιστοποιούνται οι κινδύνοι για ένα πυρηνικό εργοστάσιο ως προς τους σεισμούς. Ελαχιστοποιούνται. Δεν λέω εκμηδενίζονται, ποτέ δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι ελαχιστοποιούνται. Και το τελευταίο ερώτημα που έρχεται, έτσι, χθες ο κύριος Βαλιανάτος μας έλεγε ότι το πιθανότερο είναι να έχεις ενεργοποίηση ρηγμάτων εγκύτερα στην περιοχή. Ο σημερινός σεισμός 4,3 στη Νεκρά Θάλασσα, δηλαδή προς το Ισραήλ, μπορεί να εντάσσεται σε αυτό που λέμε ενεργοποίηση ρηγμάτων του νότιου κλάδου? Δεν αποκλείεται, αλλά θέλει έρευνα. Αυτό για να το διαπιστώσουμε. Δεν αποκλείεται όμως και να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Εάν γίνει ένας μεγάλος σεισμός όμως στη γειτονιά, τότε αυξάνεται πολύ περισσότερο η πιθανότητα να έχει γεωδυναμική διασύνδεση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει έρευνα για να το διαπιστώσουμε και να αποκλείσουμε την περίπτωση της τυχαιότητας. Αυτά. Πολύπλοκα πράγματα. Βεβαίως. Τελευταίο ερώτημα. Τι πρέπει να κρατήσει ο πολίτης και στην Ελλάδα από αυτή την ανθρώπινη τραγωδία από τη μια? Από την άλλη, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Οι συνέπειες του όμως, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, γίνονται πιο φωνικές και καταστροφικές, κύριε Σαχίνη, από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο κόσμος να κρατήσει εν τέλει όλα τα
κρατήσει, αλλά να κρατήσει εν τέλει ότι χρειάζεται προετοιμασία και ετοιμότητα. Και με λύπη θα πω και θα κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι. Έχω μιλήσει το τελευταίο διάστημα που είχαμε και σεισμούς στην Ελλάδα εκατοντάδες φορές με δημοσιογράφους. Ούτε ένας δεν με ρώτησε ποιο είναι το επίπεδο της αντισεισμικής πολιτικής στη χώρα. Ποια είναι η αντισεισμική πολιτική της χώρας. Κανείς δεν πηγαίνει στον πυρήνα του προβλήματος. Να δείτε πόσα ωραία πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε πει. Όχι ότι όλα αυτά που λέμε δεν είναι ενδιαφέροντα, είναι ενδιαφέροντα. Κανείς. Το έχω όχι παράπονο, αλλά ως χαρακτηριστικό με τον, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση. Εγώ... Αυτά... Εγώ σας... μια άλλη ευκαιρία να τα πω. Εγώ σας καλώ την, αυτή την Παρασκευή, αν έχετε χρόνο, στις 11 το πρωί λοιπόν, να μας ανοίξετε αυτό το φάκελο. Να δούμε. Γιατί... Με μεγάλη χαρά, αν μπορέσω, θα το συνεννοηθούμε. Αλλιώς σε κάποια άλλη ευκαιρία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.